Εγώ είμαι φίλος. Φίλος. Μου έκανες την καρδιά περιβόλη. Την καρδιά περιβόλη και το μυαλό κουρκού. Σε πιστεύω. Μια μέρα λοιπόν, καθώς έσκυγε για να πάρει το φανάκι με τα κάστρατα και με πληρώσει, εγώ άθελα μου βέβαια, είδα τα στήθη της. Το καράβι και σκοπιμά. Στο λέω γιατί απέχει σημασία. Δείχνει ο ποιότητας την κυβέρνη. Φανταστείς πως έχει περάσει όλας ένας μήνας από τότε που γνωριστήκαμε. Ούτε το δωμά της να είσαι. Κακός. Πάρα πολύ κακός. Εγώ σε κάτι τέτοια είμαι ήταν και επιτά. Α, εγώ θα πει να ξεκαθαρίσει αυτή την απόδοση. Ευθύς εξαρτήσεις. Βέβαια. Τι θα έκανε. Αυτό που τα κάνεις και εσύ τώρα αμέσως, τώρα κουτάκι. Λοιπόν, πρόσεξε, Μανάγια. Μανάγια. Άσε τώρα τι πας, να αλλάξουμε τη γάγια, εσύ μην σηκώσουμε ένα απογευμένο, να είσαι πιο ευχάριστος, πιο ήρεμος. Προφανώς να ξεχάσεις το συνδυνάτο και το λάκι. Και θα την προλάβεις. Δεν θα την αφήσει να σκύψει αυτή να πάρει τα κάστανα, θα την προλάβεις εσύ. Σου τα δω, σου τα φιλεύοντας. Πρόσεξε τώρα πώς θα τα προσφέρεις. Θα πάρεις το γονάκι με τα κάστανα και θα της το προσφέρεις έτσι όπως θα της πρόσφερες ένα πολύ ωραίο μπουκέτο λουλούδια. Ξέρεις τι με βάζεις τώρα να κάνω. Τώρα με βάζεις να κάνω τον καραγιώστα. Κι αν ξεράβει τη χειρονομία μου για προσβολή κι αν μου μετάξει τα κάστανα στα νούτα και μου φύγει η βία. Κι αν είναι παρελθόν μου. Δεν θα πάει δε πουν άλλο. Κι αν, εντάξει, μόνο που μας ήμουν σε αυτή την πιάτσα. Τότε όμως, πάει, τα όνειρα έζησα και πήρε σκάθηκα. Δίκιο έτσι. Αν όμως θα δεχτεί, τότε. Τότε. Έλεγε. Τότε εγώ, τέρμα. Λιμωθυμά. Τότε ανάγκη, ε. Τα μήπως την έχεις τώρα διαστρώσει. Ήταν η επιτάς. Μια φορά στη ζωή μου να το παίξω και εγώ γαμώ το. Yeah.
Τη σειρά σου, α, και να στη σφέλτα κάτω σου. Δεν θέλω να φιλέ, μάθα. Άσε. Εγώ πήρα, δεν πήρα. Δεν υπάρχει, εσύ. Έλα, άρα. Εδώ. Μάξε. Δεν πες. Ωραία. Δεν πιστεύω. Α, δεν πες στις πολλού. Σε πας που τη διάρκει. Ω, δεν πες να μου ξέφει, γιατί είναι βλάκα. Ε, θέλεις να πάρει ένα μέσα από την κρέτα. Καθόμαστε εδώ πέρα και θα μας τρώνε με σχέδια. Και θα γίνει ο μυστικός σύμβουλος. Αφού είναι έτσι, είναι έτσι. Θα σηκώνει αύριο που θα έρθει να της προσφέρει και λουλούδια. Σηκώνει, πού το σηκώνει. Πρώτα τα λουλούδια και μετά τα κάστρα. Μήπως πάρει αυτό. Δηλαδή, σαν να λέμε πρώτα η μάσα ή πρώτα τα αισθήματα. Εγώ λέω πρώτα η μάσα. Εγώ λέω τα αισθήματα. Διαφορούν. Τα αισθήματα, ε. Ναι. Δεν μου λες ανάγκη, όμως. Αν την ώρα που θα τις δώσεις το μπουκέτο με τα κιλά να κλείσει τα μάτια της και τα μυρίσει. Τότε. Τότε. Εγώ δεν με ξαναβλέπεις. Τότε ανάγκη, πρόσεξε με πάρα πολύ καλά. Στο είπα και θα στο ξαναπώ. Ναι, έχεις γνωστό σου. Δεν τα έχω. Εντάξει, τώρα θέλω να μιλάς έτσι. Πλάκα κάνω. Αν μιλάτε για μένα και
ήταν φθινόπωρο του 56. Εγώ παιδάκι 2 χρονών. 2 και κάτι. Μόλις και μεταβίαση κρατάω στη μνήμη μου εκείνο το κουρασμένο πρόσωπο του πατέρα. Αλλά καλά, ξέρω. Εσείς τώρα θέλετε να μάθετε για τη στραβωμάρα. Πολύ καλά. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, έπεσε το πυροδοχείο με το λιωμένο ματέμι στο κτίριο που δούλευα. Και οι πιτσιλιές με πήρανε στα μάτια. Εργατικό ατύχημα. Αυτό είναι όλο. Τέρμα, τέλος! Ο κύριος πρόεδρος τα ξέρει όλα αυτά. Του τα πες. Ξέρει. Και με λεπτομέρειες. Και τώρα έτσι για να ξεδώσουμε λίγο. Αφήνεις την ανάγκη να πω ένα μικρό ποίημα. Όχι. Σε αφήνει. Με ροδούλη, ξενοδούλη, δερναμούλη. Ούλη, δούλη, αφεντικό. Και με αφήνει ένα μυστικό. Βάρναλη. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μπράβο. Δεν μου λες αλήθεια. Έμαθα ότι η συνδρομή στο συνδικάτο είναι μηδιά και τσουχτερία, αν θέλει. Τα μυστικά του συνδικάτου. Έλα τώρα, εντάξει, εντάξει. Μην φοβάσαι, πες μου. Πόσα του δίνεις, στα 100, πόσα. Μάλιστα. Κονταξίσμα και πολύ τσιτωμένο θέμα. Εγώ αυτή τη συνέχεια θα κακώ σου πει, ξέρω. Δεν τους δίνω εγώ τι εδώ. Αυτή μου δίνει. Έρχεται ο κύριος πρόεδρος. Στη θέση σου. Πρόεδρος, έχει κάποιο αξίωμα, το φίλο με σεβασμό. Στη θέση σου είπα. Δεν με έχεις γνωρίσει από την κόψη, κύριε Ανάδυλε. Έλα, κάτσε τώρα, κάτσε κάτω, μην το κάνεις. Κάτσε, κάτσε. Καλημέρα σε όλους. Με ποιον θα παλέψεις, κύριε Ανάγκη, έτοιμος είσαι. Πολύ ωραίο σου. Πεζόδρομος, συγχαρητήρια. Μπράβο, είμαστε. Ωραία, μπράβο. Εσύ δεν είσαι ο Περικλής, ε. Ολόκληρος, κύριε πρόεδρε. Ξέρετε τι έλεγε ο Βίκτορ Ουγκό για τους κακούς και τους αντιπάλους. Πρώτα λέει προσπαθούμε να τους γεμίσουμε το κεφάλι.
τελευταίες και όλες αυτές τις τελευταίες νύχτες. Πονόπλος! Σκοτούρες! Α, βλέπω σιγαράκι πάλι. Τώρα με πόσα σιγάρα, ο Σάρλος σου θα έχει γίνει με την Ήλιο. Ξέρεις, κάθισα και εγώ κάποτε. Ακραίγε. Εγώ δεν ξέρω τι κάτι είναι για μια κουλίτσα καφέ. Ξέρεις, κυρία Περικλή, εγώ δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Δεν είμαι η Κατερίνα που φαίνεται. Είμαι
Είμαι Βαλτίνα. Να ξελογιάσω τον ανάρχητο και να το κάνω μέλος του συνδικάτου. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα καταλάβω. Δεν μπορείς να καταλάβεις, κύριε Περικλή, γιατί εσύ δεν ξέρεις. Εγώ είμαι το δόλο. Ανάλογα με την περίπτωση, προτείνω στον Μητροπολιτή να γίνει μέλος του συνδικάτου. Κάνω τα γλυκά μάτια. Του δείχνω τα στήθια. Τον αφήνω να απλώνει και πού το χέρι του επάνω. Κι αν τελικά, αυτός δεν πέφτει με τίποτα. Τότε βάζουμε σε εφαρμογή το μεγάλο πόλο. Τον προκαλούμε και τον κάνουμε να χτυπήσει πρώτος. Μπράβο, τουλάχιστον είναι σωστή κομάντο, σα είναι. Τρώνε βέβαια και αυτή καμιά βουνιά, καμιά μαχαιριά. Είναι το άλλο τι. Αυτοί όμως ξέρουν που χτυπάνε. Και χτυπάνε άσχημα. Ποτέ όμως ξέρει στην καρδιά. Μόνο στην κοιλιά ή στα πόδια. Ναι, στο νοσοκομείο, όχι στο νεκροταφείο μας, λέει ο Λάρης. Πριν από κάθε συμπλοκή. Χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ήταν το λίγο πολύ. Ό,τι θέλω να τα παρατήσω, αυτός έγινε έξυπνος. Τι έγινε, μήπως ευθύμησε. Κανόνας που είμαι να μην χτυπάει ποτέ ο ίδιος. Όχι, όχι. Δεν με χτυπήσε. Θα το σκεφτώ, μου είπε και θα ξαναλέμε. Θα μπορούσες μήπως τώρα έτσι να μου περιγράψεις με λεπτομέρειες δύο-τρεις τέτοιες συλλογές. Ονόματα, τόπο, χρόνο. Ναι, ναι. Θα μπορούσα. Όλα αυτά. Στην αρχή είπα να τρέξω στην αστυνομία να τους τα πω όλα, να τους πω τα πάντα. Όσο σκέφτομαι τις ώρες που θα περάσω με το Λάκη και τον Τιμόθεο, με αυτά τα θηρία. Κύριε Αυτός, Κατερίνα, τώρα πρέπει να είσαι ψύχρεμη, να είσαι ήρεμη. Έλα, φύγε. Εγώ θα σε ακούσω μόνο. Λέει, σε προσέρουμε, σε σχολήσει. Τώρα, έτσι θα κυρίσει. Μόνη μου.
ξύπνα, ξύπνα! Με μένα τα βάζεις τώρα. Εγώ διαταγές σας θέλω. Ξύπνα το λέω στον εαυτό μου. Ξέρω, αυτός ο τύπος έχει καταθέσεις της τράπεζας, το μόνο. Τι θα πάει, θα του τα πάρω. Πόσα μπορέσω. Μου λες, τη φόβηση είναι μέχρι να λάβει. Ξέρει πολλά για μας. Καλά, ε. Τη φυλάω και κατουργέται απάνω της. Θες το βράδυ πήρα σπίτι της. Και την έπισα να δούμε παρά και την βιντεοτενία που μου έδωσε. Ευχαριστώ. Δυσβιάστηκε τη δουλειά. Η σκηνή πάνω στο βιασμό. Πω! Απίθανη. Και η άλλη, τη σκηνή που της κάνει το τάνο στο μάγο. Τι να σου πω. Φοβερή. Λοιπόν, σε κάποιες σκηνές, εγώ τους παραδέχομαι τους Αμερικάνους. Είναι αυτοί. Πώς το πες αυτό, τα πλάζω στο μάγουλο. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο κύριος δεν άντεξε τα παιδιά και έκλεισε τα μούτρα της και τις παλάτες της. Κοίτα, της είπα και της τράβηξε τα χέρια. Κοίτα! Την έχω φτιάξει. Μην ανησυχείς καθόλου. Πιστάριξες, δεν πιστάριξες. Θέλω να ξέρω τα αισθήματά της για μένα. Όπως ακριβώς μου είπε. Σε γουστάρω, της είπα, και απλώσα τα χέρια μου να εστιάσω το στήθο. Κάτω τα ξερά σου, μου είπε, εκεί και μέσα στο διάβολο. Και ξέρεις τι μου είπε ακόμη. Μου είπε κάτι απίθανο. Θα σε καρφώσω στο λάκι, μου είπε. Θέατρο έπαιζε. Μπορεί όμως και όχι. Μπορεί, δεν ξέρω. Και ναι και όχι. Τι κάναμε, τη βάλαμε στον Καστανά να μου τα ρίξει, να δίνει τα στήθια της. Κι όλα αυτά γιατί. Να φέρουμε τον Καστανά στο συνδικάτο. Τίποτα, ρε. Καμία καινούργια ιδέα, καμία ανανέωση. Όπως πάμε, θέρμα, θα βουλιάξουμε. Πέντε ακριβώς της είπα, να είσαι παρούσα κατομμύρα. Να αυτή είναι. Κατερίνα, γλύκα μου, είμαι θυμωμένος μαζί σου, το ξέρεις. Μιλήσαμε μαζί δυο μας και σου εξήγησα. Ήταν ανάγκη να βάλεις το τιμότερο χαρτί όπως μου φέρνει ναι, ξέρεις, προμάχνει σιγά που καθείς. Στο κοπί, χίλιος πάλι, ας τα πέσει τη διάδρο, όχι σιγά. Λυπήθηκα τον άνθρωπο το σημώνας. Τα κόπια βήκα. Ξεφωνήσε, πριμαντώνα είσαι. Δώσε τα δωρικά μου τα σιγά.